Και δεν πρέπει να έχετε παράπονα, διότι διπλασιάζατε μονίμως τον χρόνο. Κύριε Καρατζαφέρη, θέλετε να απαντήσετε. Μόλις ένα λεπτό. Ακριβώς ένα λεπτό, παρακαλώ, γιατί περιμένουν αρκετοί. Κύριε Υπουργέ, προσπαθώ να καταλάβω. Συμφωνούμε διαφωνούντες ή διαφωνούμε συμφωνούντες? Γιατί αυτά που είπα, είπατε. Χαίρομαι που τα είπατε στη δευτερολογία. Λύση πρώτη. Χαίρομαι ότι στην πρωτολογία δεν τα είπατε, στη δευτερολογία τα είπατε. Και επιτέλους θέλω να δω τι θα κάνουν οι παρεκείμενοι Υπουργοί Οικονομικών με το θέμα των συνταξιούχων οι οποίοι έχουν μια δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να τους παίρνουμε τη σύνταξη πίσω για αυτόν τον λόγο. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά μας είπατε ότι δεν φεύγουν πλέον αξιωματικοί για να έχουν που να πάνε. Όχι, όχι. Αυτό μοιάζει με ομοιρία. Είναι τέτοιο το περιβάλλον της αγοράς που δεν επιτρέπουν να κάνουν όνειρα. Άρα λοιπόν αυτό λέγεται ομοιρία. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει. Υπάρχει μεγαλύτερο όνειρο από το στρατό. Πέρα από αυτό. Είναι αξίωμα και το παραλαμβάνω αυτό και τιμή σε αυτόν που το φέρει. Κύριε Υπουργέ, θέλω μία ενημέρωση από εσάς πολύ σοβαρή και νομίζω όλο το σώμα. Τι συμβαίνει, σας παρακαλώ, στο Καστελόριζο? Στα πόσα μίλια σήμερα οι Τούρκοι διεξεγάγουν έρευνες? Αν είναι μέσα στο ΝΑΟΣ και τι θα κάνετε προκειμένου μην βρεθούμε πρώτο τελεσμένο γεγονότων? Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Σε δύο λεπτά περιμένουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και μεγάλος αριθμός ακόμη συναδέλφων. Όπως γνωρίζει η Βουλή, χθες εξεδόθη μία αγγελία προς τους ναυτιλωμένους, μία ναύτεξ, σύμφωνα με την οποία ένα τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Piri Reis, θα διενεργήσει και διενεργεί ήδη από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου έρευνες επιστημονικού, όπως ανακοινώθηκε, χαρακτήρα, σε μια περιοχή που έχει δεσμεύσει, η οποία περιλαμβάνει τμήματα και της ελληνικής και της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Και βεβαίως, εφόσον θέλετε να μιλήσουμε με όρους αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, βεβαίως περιλαμβάνει αποκλειστική οικονομική ζώνη και των δύο χωρών. Καθώς λίγο πολύ, με κάποιες κρίσιμες αποχρώσεις, η έκταση των δύο ζωνών, υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, συμπίπτει. Ήδη έχει προβεί από χθες η πρεσβεία μας στην Άγκυρα στα προβλεπόμενα διπλωματικά διαβήματα, τα οποία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έγιναν φυσικά δεκτά, και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα παρακολουθεί συνεχώς και αδιαλείπτως και με τεταμένη προσοχή την κατάσταση. Όμως μέχρι τη στιγμή που ήρθα στη Βουλή, μέχρι δηλαδή πριν από 2 ώρες που είχαμε τη συνεδρίαση της αρμόδιας Υποεπιτροπής Εξοπλισμών, το Piri Reis βρισκόταν επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και δεν είχε εισέλθει σε θαλάσσια περιοχή υπερκείμενη της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Παρακολουθούμε την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε να υποβαθμίσουμε τα πράγματα, αλλά ούτε και να υπερτιμήσουμε τα πράγματα βιαστικά. Οι θέσεις μας είναι κρυστάλλινες, δεδομένες και το εθνικό μέτωπο αραγές. Δεν πρόκειται να καμφθούμε ως προς την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας, των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διοικητικών αρμοδιοτήτων που ανήκουν στη χώρα μας, σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή αποφάσεις διεθνών οργανισμών. Είπα και το πρωί, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ότι στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας, στην πραγματικότητα, μέσα σε έναν πολύπλοκο και επικίνδυνο κόσμο όπως ο σημερινός, το περιθώριο κινήσεων που έχει μια χώρα βρίσκεται μεταξύ της λέξης αισιοδοξία και της λέξης ψευδέστηση. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, αλλά δεν έχουμε καμία ψευδέστηση. Θέλουμε να αλλάξει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υπάρχουν οι δυνατότητες και οι προοπτικές. Πιστεύουμε ότι υπάρχει και πολιτική βούληση. Πρέπει όμως να υπάρχει πρακτική η οποία να αποδεικνύει τις δηλώσεις. Γιατί σημασία έχουν εν τέλει οι πράξεις. Είμαστε απολύτως ψύχρεμοι, αλλά και απολύτως σαφείς σε αυτό που λέμε και ελπίζω ότι το μήνυμα το έχουν καταλάβει όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ απλό.